τραγουδιστής που μας έκανε να λατρέψουμε τα τόσα καλοκαίρια έφυγε από κοντά μας αρχές καλοκαιριού. Ο αγαπημένος Δάκης άφησε εχθές την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 79 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Μίλα μου, ναι. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 26 Αυγούστου 1943 ως Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκινά να τραγουδά. Παράλληλα, ηχογραφεί το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο Deep in the Heart of Athens. Και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Ενδεικτικά, οι επιτυχίες του εκείνης περίοδου ήταν «Monsieur Cannibal», «Tu veux ou tu veux pas», «Mourir ou vivre», «Gaston». Όταν πήγε στο Μάτσα για να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο και του είπε το όνομά του Βρασίδας, αυτός του είπε ότι αυτό θα του ταιριάζει μόνο αν τραγουδούσε ρεμπέτικο. Έτσι χρησιμοποίησε το υποκοριστικό από το όνομα που τον φώναζε η μητέρα του, Βρασιδάκης Δάκης. Το 1968 έχω γράψει το πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Γεια σου, σε ευχαριστώ» με το συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα με τον δίσκο «Το οροσκόπιο της αγάπης». Η συνεργασία αυτή θα εξελιχθεί σε μια καλλιτεχνική και προσωπική σχέση ζωής που θα επισφραγιστεί με δεκάδες κοινές εμφανίσεις αλλά και έναν ακόμη δίσκο, το Moments, του 2008, με τον Δάκη να τραγουδά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Πλέσσα σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Σε διεθνές επίπεδο έχει συνεργαστεί με τους Rolling Stones, άνοιξε τη συναυλία του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, Σαρλ Ζαζναβούρ, Νταλιντά, Μίλβα, Ζον Ντασάν και Ντέμι Ρούσο, με τον οποίο ήταν ξαδέρφια. Και έτσι, αθόρυβα και παλικαρίσια όπως έζησε, ο τραγουδιστής χωρίς ηλικία έφυγε για το αιώνιο καλοκαίρι του. Σήμερα, έλα μωρό μου, σήμερα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, η Μπέση Αργυράκη δήλωσε για το χαμό του. Είναι άλλο να το ξέρεις και άλλο να συμβεί, γιατί πάντα εμείς πιστεύαμε ότι μπορεί και να το ξεπεράσει, ότι υπάρχουν και θαύματα, ιδίως όταν πρόκειται για άτομα τόσο αγαπητά. Βαθιά θλίψη, μεγάλος πόνος, πολύ μεγάλη απώλεια και για τους συναδέλφους του, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Είχα μαζί του επαφές τηλεφωνικές μόνο. Δεν ήθελε να τον δει ο κόσμος. Ήταν πάρα πολύ διακριτικός. Δεν ήθελε να τον δουν στην κατάστασή του. Ήθελε να τον θυμόμαστε έτσι όπως τον θυμόμαστε. Αυτό το